Γεια χαρά. Είμαι ο Στράτος Αγιάνογλου, μαζί σας από το craftius.com με ένα καινούριο tutorial από τη σειρά Quick Tips. Αυτή η σειρά εστιάζει σε γρήγορα, εύκολα και πολύ χρήσιμα tips τα οποία μπορείτε να εφαρμόσετε τόσο στο Lightroom όσο και στο Photoshop. Αυτή τη φορά θα εστιάσουμε στο Lightroom και συγκεκριμένα στο πώς μπορούμε να έχουμε πολλές εκδοχές της ίδιας φωτογραφίας, ούντως ώστε να αποφασίσουμε ποια εκδοχή θα χρησιμοποιήσουμε στο τέλος. Και πώς θα το κάνουμε αυτό? Επιλέγουμε μία φωτογραφία η οποία μας ενδιαφέρει. Στην προκειμένη περίπτωση είναι αυτή η φωτογραφία η οποία έχει τραβηχτεί στη Βενετία από ένα πρόσφατο επαγγελματικό ταξίδι μου εκεί. Και κάνω δεξί κλικ επάνω της και επιλέγω το Create Virtual Copy. Ακριβώς στα δεξιά εδώ θα δούμε ότι θα εμφανιστεί ένα καινούριο αρχείο, το οποίο είναι το εικονικό αντίγραφο ουσιαστικά της original φωτογραφίας. Και ξέρουμε ότι είναι το εικονικό αντίγραφο γιατί στην κάτω αριστερή του γωνία έχει αυτό το εικονίδιο, το οποίο φαίνεται σαν μία μικρή σελιδούλα που πάει να γυρίσει. Τώρα, αυτό το εικονικό αντίγραφο είναι εντελώς ανεξάρτητο από την original φωτογραφία. Αυτό σημαίνει ότι, για παράδειγμα, μπορώ εγώ να πάω και να μετατρέψω αυτή τη φωτογραφία σε ασπρόμαυρη στο Develop Module και θα δούμε ότι έχουμε το original αρχείο έγχρωμο ανέπαφο και υπάρχει ένα αντίγραφο της original φωτογραφίας, το οποίο είναι ασπρόμαυρο. Μπορώ, αν θέλω, να πάω στην original φωτογραφία, να κάνω δεξί κλικ και να ξαναδημιουργήσω ακόμα ένα virtual copy, το οποίο για παράδειγμα θα έχει ίσως μια διαφορετική ρύθμιση στην θερμοκρασία λευκού στο white balance. Ας κάνουμε τα χρώματα λίγο πιο ψυχρά, να δούμε πώς θα φαίνεται, κάπως έτσι. Και μπορώ με αυτόν τον τρόπο, κάνοντας δηλαδή δεξί κλικ στη φωτογραφία μου και create virtual copy, να δημιουργήσω όσα εικονικά αντίγραφα θέλω, με διαφορετικές ρυθμίσεις επεξεργασίας το καθένα. Αυτά τα εικονικά αντίγραφα μπορώ να τα πάρω και να τα κάνω εξαγωγή σαν τρεις διαφορετικές εντελώς φωτογραφίες ή JPEG και μπορώ επίσης, αν θέλω, να τα διαγράψω. Τώρα, τα πλεονεκτήματα αυτής της μεθόδου είναι ότι γίνεται πάρα πολύ γρήγορα το virtual copy, δηλαδή φτιάχνεται πολύ γρήγορα και άμεσα ένα αντίγραφο όπως βλέπετε. Το δεύτερο πλεονέκτημα είναι ότι δεν δημιουργούνται αντίστοιχα αντίγραφα της original φωτογραφίας στον υπολογιστή μας, δηλαδή με άλλα λόγια όταν δημιουργούμε ένα νέο virtual copy δεν δημιουργείται και ένα αντίγραφο του original αρχείου RAW, ούτως ώστε το έχουμε δύο φορές και να πιάνει διπλάσιο χώρο. Έχουμε ένα RAW αρχείο και πολλά virtual αντίγραφα, τα οποία αντίγραφα ζουν ουσιαστικά μέσα στο κατάλογο του Lightroom και μόνο. Και έτσι γλιτώνουμε πάρα πολύ χώρο στο σκληρό μας δίσκο. Το επίσης τρίτο πλεονέκτημα, όπως είπα και πριν, είναι ότι μπορώ να πιάσω αυτά τα τρία αρχεία και να πάω στο File Export και να εξάγω τρία διαφορετικά JPEG, Photoshop αρχεία, TIFF αρχεία ή ό,τι θέλω εγώ, ανεξάρτητα μεταξύ τους, από το Lightroom προς τα έξω, προς το File System το δικό μου, σαν τρεις διαφορετικές, εντελώς ξεχωριστές φωτογραφίες με τις ανάλογες ρυθμίσεις που έχουν τα virtual copies εδώ. Δηλαδή, αν κάνω εξαγωγή αυτά τα τρία αρχεία, θα πάρω ένα JPEG έγχρωμο, ένα JPEG ασπρόμαυρο και ένα τρίτο JPEG, το οποίο θα έχει ναι μεν χρώμα, αλλά με διαφορετικό white balance, όπως αντίστοιχα έχει το virtual copy που φτιάξαμε εδώ. Άρα, συνοψίζοντας, μπορούμε με δεξί κλικ επάνω σε οποιαδήποτε φωτογραφία να δημιουργήσουμε ένα virtual copy. Το Virtual Copy είναι ένα εικονικό αντίγραφο εντελώς ανεξάρτητο από την original φωτογραφία, το οποίο ζει μέσα στο Lightroom και μας δίνει τη δυνατότητα να επεξεργαστούμε με πολλούς διαφορετικούς τρόπους την ίδια φωτογραφία και να την έχουμε σε πολλές διαφορετικές εκδοχές για να δείξουμε στον πελάτη μας ή για να αποφασίσουμε εμείς στο τέλος τι θα χρησιμοποιήσουμε. Αυτά προς το παρόν, ελπίζω να σας φάνηκε χρήσιμο. Μία υπενθύμηση πολύ σύντομη ότι το Σαββατοκύριακο 12 και 13 Απριλίου θα είμαι στην Αθήνα σε συνεργασία με το Περιοδικό Φωτογράφος για να διδάξω ένα σεμινάριο για προχωρημένους επεξεργασίας στο Photoshop, το οποίο θα περιέχει πάρα πολλά πραγματάκια για το πώς να επεξεργάζεστε φωτογραφίες. Θα μιλήσουμε για μάσκες, adjustment layer, layers και προχωρημένες τεχνικές επεξεργασίας, διόρθωση χρωμάτων, ρετουσαρίσματος προσώπου και πολλά άλλα. Ρίξτε μια ματιά στο link ακριβώς κάτω από αυτό το βίντεο και αν θέλετε να ενημερώνεστε κάθε φορά που βγάζουμε ένα καινούριο βίντεο και να μην το χάνετε, γίνετε μέλη στην ενημερωτική μας λίστα, σχετικό κουμπάκι και link πάλι θα βρείτε κάτω από το συγκεκριμένο βίντεο. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας, Στράτος Αγιάνογλου από craftius.com, σας χαιρετάει. Μέχρι την επόμενη φορά, ciao!